Σήμερα θα μιλήσουμε για το πεπτικό σύστημα. Το πεπτικό σύστημα στον άνθρωπο είναι υπεύθυνο για την διάσπαση της τροφής και την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών. Το πεπτικό σύστημα αποτελείται από τον πεπτικό σωλήνα και τους προσαρτημένους αδένες. Στον άνθρωπο, ο πεπτικός σωλήνας αποτελείται από τα εξής μέρη. Από την στοματική κοιλότητα, από τον φάριγγα που είναι περίπου σε αυτό το ύψος αλλά δεν φαίνεται στο συγκεκριμένο πρόπλασμα, στη συνέχεια ένας μακρύς σωλήνας, ο ισοφάγος, που περνάει κάτω από την καρδιά και την τραχεία, ο στόμαχος, το λεπτό έντερο και το τελευταίο τμήμα του πεπτικού σωλήνα που είναι το παχύ έντερο. Οι προσαρτημένοι αδένες είναι τρία ζευγάρια σιελογόνων αδένων που περιβάλλουν την στοματική κοιλότητα, το ύπαρ ή απλούστερα σηκώτη και το πάνκρεας. Για να δούμε το πάνκρεας πρέπει να αφαιρέσουμε το ύπαρ, αφαιρούμε και το στόμαχο και το πάνκρεας είναι αυτή εδώ η δομή. Για να δούμε το εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας, ανοίγουμε το κεφάλι στη μέση. Στη στοματική κοιλότητα υπάρχουν δύο όργανα που συμμετέχουν στην πέψη της τροφής, τα δόντια και η γλώσσα. Τα δόντια τεμαχίζουν και μασούν την τροφή. Στην μάσιση συνεπικουρεί και η γλώσσα, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και όργανο της γεύσης. Η διαδικασία της μάσισης διευκολύνεται από την έκρηση σάλιου από τους υιολογόνους αδένες. Η τροφή, αναμεμειγμένη με σάλιο, διαιρείται σε βλωμούς, δηλαδή σε μπουκές, για να διευκολυνθεί η κατάποσή της. Το σάλιο περιέχει αμυλάση, η οποία διασπά το άμυλο των τροφών, και λυσοζύμη, η οποία αποτελεί αντιμικροβιακό παράγοντα. Οι υιολογόνοι αδένες είναι τρία ζευγάρια. Είναι οι παροτιδικοί αδένες, είναι οι υπογνάθιοι αδένες και το τρίτο ζευγάρι, οι υπογλώσσιοι αδένες, οι οποίοι όμως δεν φαίνονται στο συγκεκριμένο πρόπλασμα. Ο οδοντικός τύπος του ανθρώπου είναι 2-1-2-3. Αυτό σημαίνει ότι η μισή γνάθος, τόσο η άνω όσο και η κάτω, περιέχουν δύο τομείς ή αλλιώς κοπτήρες, έναν κοινόδοντα, δύο προγόμφιους και τρεις γομφίους. Το δόντι χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το τμήμα που βρίσκεται πάνω από τα ούλα και ονομάζεται μύλη, και το τμήμα που βρίσκεται μέσα στα ούλα και ονομάζεται ρίζα. Τα δόντια του ανθρώπου μπορεί να έχουν μία, δύο ή τρεις ρίζες. Εάν ανοίξουμε το δόντι, θα δούμε ότι η κυριότερη μάζα του δοντιού στο εσωτερικό ονομάζεται οδοντίνη. Η οδοντίνη στην περιοχή της μύλης εξωτερικά καλύπτεται από μια πολύ σκληρή ουσία που ονομάζεται αδαμαντίνη. Στο εσωτερικό του δοντιού υπάρχει μια κοιλότητα που ονομάζεται πολφική κοιλότητα. Μέσα στην πολφική κοιλότητα βρίσκεται ο πολφός, που είναι το ζωντανό μέρος του δοντιού. Μέσα στον πολφό περιέχονται αιμοφόρα αγγεία και νεύρα. Εδώ βλέπουμε πραγματικό δόντι από έναν άνθρωπο. Αυτή εδώ η περιοχή είναι η μύλη και η περιοχή εδώ πέρα κάτω είναι η ρίζα και βλέπουμε ότι αυτό το συγκεκριμένο δόντι που είναι γομφίος άνω γνάθου περιέχει τρεις ρίζες.
Κατά την κατάποση, ο βλωμός της τροφής περνά από τον φάρυγγα και τον ισοφάγο για να καταλήξει στο στόμαχο. Πώς όμως αποφεύγεται η είσοδος της τροφής στο αναπνευστικό σύστημα? Στο ύψος του λάριγγα υπάρχει αυτή εδώ η μικρή προεξοχή, η οποία ονομάζεται επιγλωτίδα. Κατά την κατάποση της τροφής, η επιγλωτίδα κλείνει αντανακλαστικά, με αποτέλεσμα ο βλωμός της τροφής να κατευθύνεται προς τον ισοφάγο και όχι προς την τραχεία. Ο βλωμός στο στομάχι αναμειγνύεται με το γαστρικό υγρό και σχηματίζει το χυλό. Το γαστρικό υγρό περιέχει πεψίνη, ένα ένζυμο που διασπά τις πρωτεΐνες, και περιέχει και υδροχλωρικό οξύ. Το υδροχλωρικό οξύ έχει δύο ρόλους. Πρώτον, συμμετέχει στη διάσπαση των πρωτεϊνών και δεύτερον, σκοτώνει τους περισσότερους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στην τροφή μας. Για να δούμε το εσωτερικό του στομάχου, αφαιρούμε το ύπαρ, ανοίγουμε και τον στόμαχο στη μέση και παρατηρούμε ότι το εσωτερικό του στομάχου φέρει πάρα πολλές πτυχές. Οι πτυχές αυτές βοηθούν το στομάχι να μεγαλώνει και να εκτείνεται σε μέγεθος προκειμένου να δεχτεί την τροφή. Στο σημείο εισόδου του ισοφάγου στο στόμαχο υπάρχει μια βαλβίδα, η επωνομαζόμενη γαστροϊσοφαγική βαλβίδα, η οποία εμποδίζει την παλινδρόμηση της τροφής, δηλαδή εμποδίζει την τροφή να επιστρέψει από το στόμαχο πίσω στον ισοφάγο. Ο στόμαχος καλύπτεται από βλένα, η οποία τον προστατεύει από το πολύ όξινο περιβάλλον που επικρατεί στο εσωτερικό του. Ο χυλός μετακινείται από το στομάχι στο πρώτο τμήμα του λεπτού εντέρου, που είναι το 12-δάκτυλο. Για να αποκαλυφθεί το 12-δάκτυλο, αφαιρούμε το στόμαχο, αφαιρούμε και τον υπόλοιπο πεπτικό σωλήνα και αυτό εδώ είναι το 12-δάκτυλο. Στον 12-δάκτυλο ολοκληρώνεται η διάσπαση των συστατικών της τροφής και αυτό γίνεται με τη βοήθεια δύο υγρών, της χολής και του παγκρεατικού υγρού. Η χολή παράγεται στο ύπαρ και αποθηκεύεται σε αυτήν εδώ την δομή που ονομάζεται χολιδόχος κίστη. Είναι μια κίστη κολλημένη στην κάτω πλευρά του ύπατος. Η χολή μεταφέρεται στο 12-δάκτυλο όταν τρώμε με τη βοήθεια αυτού εδώ του αγωγού που ονομάζεται χολιδόχος πόρος. Ο ρόλος της χολής είναι η διαλυτοποίηση των λιπών της τροφής, η λεγόμενη γαλακτοματοποίηση, έτσι ώστε τα λίπη να διασπαστούν ευκολότερα. Αφαιρώντας το ύπαρ και το στόμαχο, αποκαλύπτεται το πάνκρεας. Στο πάνκρεας παράγεται το παγκρεατικό υγρό, το οποίο μέσω αυτού του αγωγού, που ονομάζεται παγκρεατικός πόρος, εκχέεται στο 12-δάκτυλο. Το παγκρεατικό υγρό περιέχει μια ποικιλία ενζύμων, τα οποία διασπούν τα συστατικά της τροφής. Αφού ολοκληρωθεί η διάσπαση της τροφής, ακολουθεί η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Η απορρόφησή τους γίνεται στο λεπτό έντερο, το οποίο διαθέτει προεξοχές στην εσωτερική του επιφάνεια, τις λάχνες. Έτσι αυξάνεται κατά πολύ η απορροφητική ικανότητα του λεπτού εντέρου. Τα θρεπτικά συστατικά που απορροφώνται
εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Τα υπολείμματα της τροφής που δεν έχουν απορροφηθεί περνούν στο παχύ έντερο. Εδώ απορροφάται το μεγαλύτερο μέρος του νερού και σχηματίζονται τα περιτώματα τα οποία αποβάλλονται από τον προκτό. Στην αρχή του παχαίου σεντέρου και στην δεξιά πλευρά του σώματος υπάρχει μία προεξοχή, αυτή εδώ, η οποία ονομάζεται σκολικοειδής απόφυση. Το παχύ έντερο περιέχει μεγάλο αριθμό βακτηρίων, όπως παραδείγματος χάρη του είδους Escherichia coli. Το βακτήριο αυτό είναι χρήσιμο για τον οργανισμό μας για δύο λόγους. Πρώτον, μας βοηθά στην άμυνα απέναντι σε παθογόνους μικροοργανισμούς και δεύτερον, παράγει τη βιταμίνη K που είναι απαραίτητη για την πήξη του αίματος.